Ο Σέρτζιο Ματαρέλα χαιρετά το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον καλωσορίσει στο κοντόνιο της Λομβαρδίας. Η πόλη ήταν μία από τις κύριες εστίες μετάδοσης του κορονοϊού, γι' αυτό και ο πρόεδρος της Ιταλίας επέλεξε να την επισκεφθεί και να στείλει το μήνυμα πως η χώρα γυρίζει σελίδα. Την ημέρα που η χώρα τιμά την γέννηση της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Ματαρέλα κατέθεσε στεφάνι στην μνήμη των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων του COVID-19. Στη Δυτική Ευρώπη βλέπουμε μία σταθερή πτώση. Όχι με γρήγορους ρυθμούς, όμως υπάρχει σταθερή μείωση των νέων κρουσμάτων. Λαμβάνουμε ενημέρωση καθημερινά. Συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, όμως η τάση είναι πτωτική. Ωστόσο υπάρχουν και φωνές που κάνουν λόγο για πρόωρη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Η διαχείριση της πανδημίας από την Γερμανία θεωρείται επιτυχής, ενώ μπαρ και εστιατόρια έχουν ανοίξει. Η χώρα ετοιμάζεται να ανοίξει και τα γυμναστήρια. Όμως υπήρξε και μία ανατροπή. Ο Δήμος του Γκέτιγκεν πρέπει να ξανακλείσει τα σχολεία μετά τον εντοπισμό 35 κρουσμάτων σε οικογένειες μαθητών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των θανάτων μειώνεται, όμως η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μία από τις χώρες που θρηνούν χιλιάδες θύματα εξαιτίας του COVID-19. Όμως η κυβέρνηση χαλαρώνει τους περιορισμούς και προσπαθεί να φτιάξει ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους. Η ηλικία είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για τον COVID-19. Στη συνέχεια είναι το φύλο. Το να μένεις σε μια μεγάλη πόλη σε καθιστά πιο ευάλωτο. Το ίδιο συμβαίνει αν είσαι μαύρος ή αν ανήκεις σε κάποια μειονότητα. Πρέπει να δουλέψουμε πιο έντονα και πιο μεθοδικά για να δούμε πώς αλληλεπιδρούν οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου. Αυστηρά τα μέτρα και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Βουλευτές και επισκέπτες πρέπει να περιμένουν στην ουρά, να βάζουν αντισηπτικό στα χέρια τους και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Όμως η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική.